Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τιμή στους νεκρούς των πυρκαγιών και διαμαρτυρία για τις φωτιές στη Μαγνησία. Ήταν τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι επισημάνθηκε και από πλευράς του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κυρίου Αγοραστού, ενώ υπήρξε και διαμαρτυρία. Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πιλότων του Καναντέρ που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες όταν το αεροσκάφος τους κατέπεσε στην Κάριστο. Αλλά παράλληλα και των δύο ανθρώπων που απανθρακώθηκαν στη Μαγνησία κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της τοποθέτησης, το Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ενημέρωσε σχετικά ενώ στάθηκε ιδιαίτερο στο συντονισμό των υπηρεσιών και στις δωρεές εξοπλισμό για την αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, η Θεσσαλία έχει κατά μέσο όρο 4 φωτιές την ημέρα. 303 φωτιές. Και όλα αυτά δημιουργήσαν μαζί με την αλληλουχία των γεγονότων, δημιουργήσανε σε όλους τους ανθρώπους μία καχυποψία. Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο το οποίο είναι για πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Ξέρω ότι είναι τραγικό μια πυρκαγιά. Είναι τραγική όσοι τη ζήσαν. Βέβαια κάποιοι άλλοι απλώς περιγράφουν. Αυτοί που τη ζήσαμε και τη ζήσαμε μαζί με τους κατοίκους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Περιφέρεια Θεσσαλίας με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχευση από την αρχή έχει προβεί σε πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη περιφέρεια μπορεί να συγκαλεί το συντονιστικό αλλά δεν συντονίζει την επιχείρηση της κατάσβεσης πυρκαγιάς. Είναι αρμόδια η πυροσβεστική και ο επικεφαλής αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας για τις καταστροφικές φωτιές στη Μαγνησία με πρωτοβουλία της παράταξης Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία Ανταρσία για την ανατροπή. Ήσουν εκεί. Ναι, ήμουνα. Ήσουν αυτό. Δεν ήσασταν ποτέ εκεί. Δεν ήσασταν ποτέ εκεί. Δεν ήσασταν ποτέ εκεί. Δεν ήσασταν ποτέ εκεί. Δυστυχώς για εσάς δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα. Όμως ξέρετε ότι σέβουμε τις απόψεις σας. Σέβουμε τις απόψεις σας. Αλλά η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Δεν ήσασταν εκεί και δεν ξέρετε. Αλλά αν ανήκετε στην ίδια κατηγορία, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσετε πάλι. Η ανώστερη Μαγνησία, το έγκλημα αυτό ζητάει τιμωρία. Η συνεδρίαση πάντως ήταν εξαναβολής, καθώς το προγραμματισμένο για την περασμένη 5η 27 Ιουλίου Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των πυρκαγιών. Στο μέτωπο των πυρκαγιών και πάλι κυρίες και κύριοι, φωτιά στα Τζουμέρκα τώρα προφυλακίστηκε ο 57χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 57χρονος που συνελήφθη στο Καλέντζι Τζουμέρκων και κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά από πρόθεση σε δασική περιοχή. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 29 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν με το αυτοκίνητό του λίγο έξω από το Καλέντζι Τζουμέρκων και παρακολουθούσε την εξέλιξη φωτιάς δίπλα στο σημείο που είχε σταθμεύσει. Οι κάτοικοι της περιοχής τον είδαν και ενημέρωσαν τις αρχές. Λίγο αργότερα συνελήφθη από τους άνδρες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Στην πολιτική επικαιρότητα σφραγίστηκε το γαλάζιο χρήσμα που έλαβε ο Νίκος Χαρδαλιάς για να διεκδικήσει το τιμόνι της περιφέρειας Αττικής στις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου μετά το τετατέτ που ο ίδιος είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα, αυτό από τις μάρτυρες που ήταν σε κοντινή απόσταση από το σοβαρό επεισόδιο που έγινε σήμερα στον Κολονό, όπου ένας άντρας που φέρεται να είχε κάνει ληστεία σε τράπεζα τραυματίστηκε από τις σφαίρες του ενός εκ των αστυνομικών που τον καταδίωκαν. Περιέγραψε σε δημοσιογράφους τις σκηνές τρόμου που βίωσε. Ο μάρτυρας τόνισε ότι οι αστυνομικοί που εντόπισαν στον Κολονό το φερόμενο ως δράστη της ληστείας του φώναζαν να σταματήσει, αλλά εκείνος άρχισε να τρέχει και στη συνέχεια ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί και δεν μπόρεσε ο αυτόπτης μάρτυρας να διακρίνει κάτι άλλο. Στη Μύκονο τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλαμπ είχαν μετατρέψει κάποιοι μια βίλα στο νησί με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη 15 ατόμων, 9 αλλοδαπών και 6 Ελλήνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ηχορύπανση και κατοχή ναρκωτικών. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά σε ζητήματα ηχορύπανσης, όπως καταγγέλουν κάτοικοι σε περιοχή της Λάρισας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, θα υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα. Το θέμα του φρουρίου, αν και ταλαιπωρεί τους κατοίκους αρκετό καιρό, ήρθε στην επιφάνεια πριν από λίγες ημέρες. Καταγγέλνουν ότι επικρατεί χάος και ασυδοσία από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα από βραδινά μπαρ. Έχει προκληθεί μάλιστα εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή και δημοσίευμα, με το διευθύνοντα την εισαγγελία πλημμελιωδικών Λάρισας Απόστολο Τζαμαλή να ζητά την άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση των φαινομένων ηχορύπανσης, αλλά και της αποκατάστασης της νομιμότητας στην περιοχή του Φρουρίου από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια έχει οξυνθεί κατά πολύ. Οι κάτοικοι και με το δίκιο τους αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που και τα υπόλοιπα καταστήματα αντιμετωπίζουν. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιον ότι φταίει, είναι ένα σύνολο πραγμάτων που φταίνε. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάποια καταστήματα κλειστά, με νόμιμες διαδικασίες, και τα καταστήματα υποφέρουν και οι κάτοικοι υποφέρουν. Είναι ένα γενικό σύνολο πραγμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους φορείς με τον κατάλληλο τρόπο, ούτε με απειλές, ούτε με φασαρίες, με τον τρόπο που θα πρέπει να είναι σωστό για όλους και για όσους έχουν δώσει χρήματα να κάνουν καταστήματα, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους που ζουν αυτά τα 3 τελευταία χρόνια όχι με τον καλύτερο τρόπο πάνω στο Φρούριο. Δεν είναι ότι δεν συμμορφώθηκαν, απλά έρχονται κάθε χρόνο και καινούργοι για να κάνουν σε εισαγωγικά τη δουλειά τους το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλο και περισσότερα προβλήματα. Οι παλαιότεροι και γενικότερα το σύνολο του Φρουρίου δεν είναι αυτό το χάλι που παρουσιάζουν όλοι στα μέσα αυτή την περίοδο. Υπάρχει μία ομαλή, υπάρχουν καταστήματα που είναι όλο το χειμώνα δουλεύουν και είναι ανοιχτά. Απλά τα τελευταία χρόνια είναι υπεράριθμα τα καταστήματα πάνω στο Φρούριο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα όλα θα έχουν τελειώσει, ούτως ή άλλως θα έχουν φύγει όλοι, δεν θα χρειάζεται ούτε να κλείσουν μαγαζιά και θα μείνουμε οι τελευταίοι των Μοϊκανών πάνω στο Φρούριο για ακόμη μια χρονιά. Τέλος, δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος φραγίστηκαν από την ελληνική αστυνομία στην περιοχή του Φρουρίου. Η απόφαση αφορά την αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες, μετά και τη βεβαίωση παραβάσεων από το αστυνομικό τμήμα Λάρισας περί ηχορύπανσης. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως το ρεπορτάζ που αφορά στην παρουσίαση υποψηφιωτήτων για τη Συμμαχία για το Βόλο εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συγκεκριμένα, τι επισήμαναν στις τηλεοπτικές κάμερες εκπρόσωποι της Συμμαχίας για το Βόλο και πιο οδικά ο κύριος Πάρης Μουτσινάς. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο Πάρης Μουτσινάς εκ μέρους της κίνησης Βόλου Κοινωνία. Ο κύριος Μουτσινάς, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, επεσήμανε ότι μόνο με την παράταξη Συμμαχία για το Βόλο με επικεφαλής τον κύριο Παπαπέτρο μπορεί να αλλάξει η εικόνα της πόλης του Βόλου. Έκανε εκτεταμένη αναφορά σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα στο Βόλο τα τελευταία χρόνια και η πόλη πρέπει να αλλάξει σελίδα σε ό,τι αφορά στο δήμαρχό της. Βλέποντας ότι υπάρχει ένα καλύτερο υπόβαθρο ενότητας, ενοποίησης και ενιαίας έκφρασης των δημοκρατικών, ευρύτερων δημοκρατικών δυνάμεων από την κεντροδεξιά μέχρι την αριστερά, ενθαρρυνθήκαμε και μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε και κάποια έργα, βρήκε μελέτες από τις προηγούμενες διοικήσεις, έκανε έργα υποδομής και δρόμους και κόμβους και το δίκτυο της ίδρυυσης, δεν τα υποτιμούμε καθόλου αυτά, με τη μόνη διαφορά ότι τα προβλήματα παραμένουν ατόφια, γίνεται μόνο στο κέντρο της πόλης. Και ο ξεραγισμός της πόλης γίνεται εκεί με τα λουλουδάκια, καθόλου υποτιμητικό. Η υπόλοιπη πόλη, ακόμα και μέσα στη μεταμόρφωση, οι γειτονιές πόλων, μάλλον, πόσο μάλλον οι κοινότητες, είναι εγκαταλειμμένες. Το νερό είναι πανάκριβο και κακής ποιότητας. 60 ευρώ ο τόνος στο Βόλο, 38 ευρώ ο τόνος στη Λάρισα. Τώρα, μάλιστα, μας είπε ότι μετά από 10 χρόνια, 10 το χρόνο τώρα διάγει,
θα αντλήσει τις πηγές του πηλίου κλπ. Δεν μιλάει καθόλου για το νερό της Κάρλας. Το νερό της Κάρλας, κύριε Μπαντίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ, και αν έγινε η αναστήση της Κάρλας επί της θητείας μας τότε, το θητείας νομαρχίας Σκοτεινιώτη, έγινε και έγινε μια πολύ καλή δουλειά και καταφέραμε και αναστήσαμε την Κάρλα με στόχο να εμπλουτίσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα να γίνουν αντλήσεις νερού, αντλιοστάσιο, δηληστήριο και να τροφοδοτήσει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή με πολύ καλή ποιότητα και πάρα πολύ άπλετο νερό. Αυτό δεν έγινε. Η διαχείριση σκουπιδιών. Τι μας λέει, ότι θα τα ρίξει όλα στο εργοστάσιο καύσης. Αν είναι, θα καούν και τα οργανικά εκεί, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Για να παράξεις καύσιμη ύλη για τα εργοστάσια και, και τις περιοχές και να μολύνεις το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο. Η υποψήφη της κίνησης Βόλου Κοινωνία με το συνδυασμό Συμμαχία για το Βόλο θα είναι η Πάρης Μουτσινάς, Παντελής Μαστρογιάννης, Γιάννης Μαρμαράς, Θέμης Σίτας και Μάνος Αρκάς Κολέτσος. Στο τέλος μάλιστα του μήνα πρόκειται να ανακοινωθούν 10 ακόμη υποψηφιότητες για τα τοπικά συμβούλια, όπως έγινε γνωστό. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι ο Βόλος είναι μια πόλη με πνευματικό και πολιτιστικό πολιτισμό και της αρμόζει να αλλάξει σελίδα. Στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίασης έκανε εκτεταμένη αναφορά σε προβλήματα, όπως επισημάνθηκε, όπως το κυκλοφοριακό υποδηλατόδρομο και τα αδέσποτα. Πασχίζει τώρα τελευταία και έχουμε βγει απέναντί του και μας βρίζει να βάλει την πλατφόρμα του LNG 800 μέτρα από το λιμάνι. Σας λέω, αν υπήρχε η πλατφόρμα σήμερα με το. Γιατί αυτό ξέρετε πολύ καλά, τα εγκαταστάσει του LNG. Η κυβέρνηση δεν είπε ότι παγώνει ως θέμα προς το παρόν. Η κυβέρνηση είπε αυτό που είπε και ήταν εκλογές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι έχει παγώσει. Και ας είμαστε ετοιμοπόλεμοι, θα τα βρούμε μπροστά μας. Γιατί σας λέω ότι αν πραγματικά ήταν στημένη με την διαρροή που έχει με 2-3% σε αέριο, μεθάνιο κλπ., καταλαβαίνετε με αυτές τις συνθήκες, αν είχε καεί η κρυθαριά, θα είχαμε ανατιναχθεί. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με τις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες, ο υποψήφιος δήμαρχος Βόλου, δικηγόρος Νίκος Παπαπετρός, θα παρουσιάσει το προγραμματικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία του ανεξάρτητου δημοτικού συνδυασμού Συμμαχία για το Βόλο την 5η 3 Αυγούστου στις 11.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Πάρκ στο Βόλο. Ξανά στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, κυρίες και κύριοι, απόπειρα εμπρησμού καταγγέλλεται ότι υπήρξε στο Πήλιο. Πήγαν να κάψουν, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το κατηχόρι. Σοβαρές υποψίες για απόπειρα εμπρησμού στο Πήλιο προκύπτουν από ένα γεγονός που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην περιοχή του Κατηγορίου και το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες, στο δρόμο μεταξύ Ανού Βόλου και Κατηγορίου, ένας άνθρωπος είναι οδηγός γιοταχή. Πέταξε φλεγόμενες χαρτοπετσέτες σε έκταση με πεύκα στο ύψος του προφήτη Ηλία. Το αυτοκίνητο ακολουθούσε ένα λεωφορείο, ο οδηγός του οποίου σταμάτησε το βαρύ όχημα και έσβησε τη φωτιά, πριν αυτή επεκταθεί και προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία. Στο σημείο επιχειρούν καθημερινά για περιπολίες ομάδες κατοίκων που έχουν συσταθεί με στόχο την προστασία του δάσους σε μακρινίτσα, Πορταριά, Σταγιάτες και Κατηχόρη. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο. Ολόκληρο το πλάνο των θέσεων στάθμευσης στη Λάρισα παρουσίασε η Δημοτική Αρχή της πόλης. Ολόκληρο το πλάνο των θέσεων στάθμευσης στη Λάρισα, που τόσο ταλαιπωρεί τους Λαρισαίους, ανέλησε ο Δήμαρχος κ. Καλογιάννης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο. Ένα πλάνο, όπως υπόθηκε, που θα αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά σε περίπτωση νέας θητείας της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής. Ουσιαστικά, όπως γνωστοποιήθηκε, θα υπάρξουν 1.355 θέσεις πάρκινγκ στη λεγόμενη παρόδια ελεγχόμενη στάθμευση, 938 θέσεις σε δημοτικούς υπαίθριους χώρους, 250 θέσεις στο οικόπεδο που σταγαζόταν παλαιότερα το ΙΚΑ στην Ασκληπίου, δημοτικός τριώροφος υπόγειος χώρος, και 625 θέσεις οι χώροι που είναι με σύμβαση παραχώρησης που στο τέλος της επόμενης ετίας λήγουν και έρχονται στην παραχώρηση του Δήμου. Πρωτεύοντα ρόλο στην υπόθεση αυτή παίζει και θα παίξει ένας σημαντικός χώρος ο οποίος αποκτάται από το Δήμο τις επόμενες μέρες με αποφάσεις των οργάνων του και ο οποίος θα αποτελέσει το πρώτο καθαρά δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ χωρίς συμβάσεις παραχώρησης, χωρίς τίποτα άλλο, με μια άσκηση πολιτικής από μέρους του Δήμου. Πρόκειται για τον χώρο του ΙΚΑ, του οικοπαίδου του ΙΚΑ, ένας χώρος που αυτή τη στιγμή είναι περιφραγμένος με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι μας και βεβαίως αποτελεί ντροπή για το κέντρο της πόλης να έχουμε ένα τέτοιο χώρο σε αυτήν την κατάσταση. Οι συμφωνίες όλες με το ΙΚΑ έχουν υπάρξει. Υπάρχουν αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, των Τεχνικών Υπηρεσιών με λεπτομέρεια και οδεύει σύντομα, σήμερα, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε ένα συλλογικό όργανο του Δήμου, για την αποδοχή της πρότασης που έχει γίνει το προηγούμενο, που έχει υπάρξει ως συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. 2.000 τετραγωνικά μέτρα, δύο στρέμματα και κάτι λοιπόν, αποκτώνται την πόλη με καθαρό στόχο να γίνει υπόγειο πάρκινγκ και από πάνω χώρος πρασίνου.
παιδική χαρά, πράσινο, και σε μια άκρη του θα μπει και ένα κτίριο μικρό των 100 μόνο τετραγωνικών που θα αποτελέσει ένα info point έτσι, για startups, επιχειρήσεις των νέων κτλ. Ένας χώρος που θα αφορά τη νεολαία. Οι θέσεις των μονίμων κατοίκων ξεπερνούν τις 5.000 και τέλος άλλες 1.100 θέσεις καλύπτουν οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης. Σε αυτούς τους χώρους, τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, προστίθενται οι υπαίθροι, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Γίνεται έργο αυτή τη στιγμή. Περιφράσονται χώροι, γίνεται οδοποιία, γίνονται διαγραμμίσεις και αφορούν το πάρκινγκ της Καλλιθέας, της Οδού Καλλιθέας, το πάρκινγκ πίσω από το ΚΤΕΛ, το πάρκινγκ απέναντι από το γήπεδο του Αλκαζάρ, το πάρκινγκ, το μεγάλο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Οδού Καραμαλή στην Οδό Βόλβης και Κατερίνης, που μπορεί να συγκρατήσει όλη την είσοδο από τη μεριά της Οδού Βόλου, και βεβαίως το πάρκινγκ απέναντι από την Σκεπαστή, στους χώρους που γνωρίζουμε όλοι μας ως πάρκινγκ από την περίοδο του Παζαριού. Ο άλλος άξονας, ο επόμενος άξονας, είναι η παρόδια στάθμευση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και 3-4 ημέρες, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, εξεκινήσει με απλές κουβέντες ο διαγωνισμός, για παρόδια στάθμευση η οποία θα δημιουργήσει 1.355 θέσεις για επισκέπτες της πόλης με ένα εξαιρετικά σημαντικό σύστημα με application, με εφαρμογή από το κινητό που σου δίνει τη δυνατότητα και σε οδηγεί που υπάρχει καινή θέση για να πας, που πληρώνεις από το κινητό σου, που επεκτείνεις τη στάθμευση από το κινητό σου αν θέλεις, άρα δεν πας να βγάλεις το χαρτάκι και να το βάλεις εκεί απάνω και να τρέχεις, μπορεί να το κάνεις και από το σημείο που δουλεύεις την επέκταση της στάθμευσης. Και καινοτόμο, και δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι αν κλείσεις στάθμευση για συγκεκριμένη ώρα, αλλά δεν την αξιοποιήσεις και μετακινήσεις το αυτοκίνητό σου, φύγεις νωρίτερα δηλαδή από αυτόν τον χρόνο, αυτόματα το σύστημα σου πιστώνει χρήματα πίσω. Από τη δική του πλευρά, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Κινητικότητας Δίνος Διαμάντος υπογράμμισε τη σημαντικότητα του χώρου του παλιού ΙΚΑ, το οποίο θα αξιοποιηθεί, όπως είπε, με τον παραπάνω τρόπο από το Δήμο. Υπάρχει κάτι πρωτόγνωρο σε αυτή τη διαδικασία. Το ότι αποκτάμε το οικόπεδο αυτό και αποκτάμε ένα περιουσιακό στοιχείο ως Δήμος, ταυτόχρονα δε είναι εποφελές, διότι αποκτούμε και ένα περιουσιακό στοιχείο δεύτερο, το 75% του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αυτό το οικόπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία ανταλλαγής. Ανταλλάσσουμε οικόπεδα, αλλά και τιτλοποιούμε το συντελεστή δόμησης του αποκτούμενου οικοπέδου, παίρνει το 25% το ΙΚΑ και το 75% ο Δήμος. Τι σημαίνει αυτό με απλά μαθηματικά? Πέραν του οικοπέδου αποκτούμε και 2.800.000 όφελος από το συμβόλο του τίτλου αυτού. Δεν είναι απ' έξω από τη μέρημνά μας, αλλά είναι στην προτεραιότητά μας, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους. Είναι και οι επαγγελματίες, αλλά και οι υπάλληλοι που εργάζονται στο κέντρο και έρχονται απ' έξω από τις περιφερειακές συνοικίες. Σε άμεση διαδικασία συνεννόησης και συνεργασίας με τους επαγγελματικούς φορείς, Εμπορικό Σύλλογο, Επιμελητήριο Λάρισας, επαγγελματικούς φορείς των επαγγελματιών, το Σύλλογο Εργαζομένων στο Δήμο, θα καταγράψουμε αυτά τα στοιχεία αναλυτικά, θα δούμε τις ανάγκες τις πραγματικές αυτών των ανθρώπων και θα τις ικανοποιήσουμε με ανάλογο τρόπο με τους μονίμους κατοίκους. Δεν αλλάζουμε την οτροπία της μετακίνησης στην πόλη, αν δεν έχουμε, δηλαδή να πάμε με ήπιες μορφές μετακίνησης, ποδήλατο, πεζί, δεν το βγάζουμε το αυτοκίνητο, δεν το εξοβελίζουμε, αλλά είναι και αυτό μέσα με τη λιγότερη δυνατή χρήση. Δεν αλλάζουμε λοιπόν την οτροπία, την κουλτούρα μετακίνησης, αν δεν έχουμε αστική συγκοινωνία, μαζική μετακίνηση. Να σημειωθεί ότι από τους εν λόγω χώρους στάθμευσης θα μεταφέρονται οι επισκέπτες με εξπρές δρομολόγια, ανά μισή μία ώρα κατά περίπτωση, στην κεντρική πλατεία με ειδικά οχήματα. Σε μια τραγική εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πένθος έχει βυθιστεί ο αλμυρός μετά την είδηση της απώλειας του διπλωματικού υπαλλήλου Χρήστου Τσιγκόπουλου σε ηλικία 54 ετών. Στο δικαστικό δελτίο τώρα κατηγορήθηκε ότι πέταξε ηλεκτρικό βραστήρα στο κεφάλι της σύζυγου του ένας 33χρονος βολιώτης, ωστόσο το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο στο εδόλιο του οποίου κάθισε τον έκρινε αθώο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.